και είμαι ιδιοκτήτρια του Μήλου που βλέπετε. Για τα τελευταία 100 χρόνια ήταν εγκαταλελειμμένος. Σίγουρα πρέπει να χρονολογείται τουλάχιστον 300 με 400 χρόνια πριν. Εμείς τον φτιάξαμε το 2001 και από τότε λειτουργεί σαν τουριστική κατοικία. Ήταν έτοιμος να καταρρεύσει και ξεκινήσαμε κάπως έτσι, να τον φτιάξουμε για να τον σώσουμε. Και τελικά κατέληξε να φιλοξενεί πάρα πολύ κόσμο τα τελευταία 20 χρόνια. Βρίσκεται στην Άνω Σύρος, στο ψηλότερο σημείο της Άνω Σύρου, στην περιοχή Βορνάς. Βλέπουμε τον Άγιο Γιώργη, είναι η Καθολική Επισκοπή, η Καθολική Εκκλησία μάλλον, στο ψηλότερο σημείο του λόφου της Άνω Σύρου. Η Άνω Σύρος είναι μεσαιωνικός οικισμός του 13ου αιώνα. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι και αυτός ο μήλος πρέπει να χρονολογείται πολλά χρόνια πίσω. Δεν έχουμε στοιχεία, ακριβή ημερομηνία πότε χτίστηκε. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί σαν τουριστική κατοικία, φιλοξενεί πάρα πολύ κόσμο. Από όλο τον κόσμο έχουμε πελάτες. Προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε το επίπεδο της φιλοξενίας, με υψηλές παροχές, και χαρά μας να σας δεχτούμε όλους. Είναι τρύπατος, πάνω είναι το υπνοδωμάτιο με διπλό κρεβάτι, στη μέση είναι το μπάνιο και κάτω είναι κουζίνα καθιστικό που φιλοξενεί άλλο ένα άτομο με τα βίας, δύο παιδάκια. Είναι ιδανικό για ζευγάρια, ιδανικό για γάμους ή για επετείους. Ακόμα και στον εξωτερικό προάβλιο χώρο μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις για λίγα άτομα, μέχρι 30 άτομα. Και για οικογένειες φυσικά, με μικρά παιδιά είναι ό,τι πρέπει. Όταν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε τον ανεμόμυλο, δεν υπήρχε τίποτα στο εσωτερικό του από μυλόπετρες ή από το μηχανισμό, ούτε καν οροφή δεν υπήρχε. Οπότε προσπαθήσαμε να φτιάξουμε τον ανεμόμυλο με όλα τα παλιά στοιχεία που ήδη σώθηκαν. Η σκάλα, η καμάρα, οι παλιές στηρίδες, όλα αυτά που υπήρχαν μέσα. Ο μάστορας που τον ανέλαβε τότε, ο οποίος χτίζε πέτρα στην Άνω Σύρο και ήταν γνώστης της πέτρας, ανέδειξε όλα τα στοιχεία αυτά και ό,τι σώθηκε από μυλόπετρες, από κομμάτι μυλόπετρας, τα έχουμε χτίσει στους τοίχους για να μην χαθούν. Εκτός από τον ανεμόμυλο, υπάρχει και ένα πέτρινο καθιστικό απ' έξω εδώ που καθόμαστε, με χτισμένο στίχο στο ποριά για να μην μας ενοχλεί το καλοκαίρι, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι ανεμόμυλοι χτίζονταν σε σημεία που είχε πάρα πολύ αέρα. Εδώ ο βοριάς δεν μας πιάνει καθόλου, όσα μπορεί και να έχει έξω, έχει αυτή τη μοναδική θέα που βλέπετε και πραγματικά ο κόσμος που έρχεται το απολαμβάνει.